Γεια σας φίλε και φίλοι, καλό μήνα εύχομαι. Σήμερα εδώ στο Θάνος Κόκαλης Δημοσιογράφος θα δούμε αναλυτικά. Δεν θα έχουμε ξαναδεί τέτοιες επιθέσεις, Προειδοποίηση συναγερμός από το FBI λόγω Ισραήλ. Κάλεσμα φανατικού ημάμι στην Ελλάδα για ιερό πόλεμο. Κρύος υδρότας για τους Γερμανούς πολίτες. Να προετοιμαστούμε για πόλεμο, δηλώνει ο Υπουργό Άμυνα της χώρας. Σε θέσει μάχη και ο στρατό τη Αιγύπτου. Νέο χτύπημα του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Μιτσοτάκι φάνηκε στην κάμερα όταν ο Πρωθυπουργό υποδέχτηκε τον Κασελάκη. Έτσι η κυβέρνηση αποτελειώνει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Νέο βήμα για κατάργηση των μετρητών και αυξημένο πρόστιμο για όποιον τα χρησιμοποιεί από αυτό το ποσό και πάνω. Θα τα πούμε όλα αυτά σε λίγο. Τουρκικό δημοσίευμα κανονική βόμβα κατά της Ελλάδας. Τούρκοι στρατιώτες μπούκαραν και έδρασαν σε ελληνικό έδαφος ρεσιτάλ στον Sky για να δείξουν δήθεν ότι ο Κυριάκος κάνει σωστές επιλογές, ενώ η Τουρκία κάνει λάθος που τις πληρώνει. Αυτά και όχι μόνο, ξεκινάμε τώρα αναλυτικά. Πάτε μάτια ψάρια. Σε πλήρη εφαρμογή είναι το σχέδιο της κυβέρνησης με τα ταμπελάκια που ενημερώνουν για μείωση των τιμών στα ράφια. Το μέτρο ως τώρα δεν έχει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα κατά των υψηλών τιμών και της ακρίβειας, ενώ η κυβέρνηση επιμένει στη θέση της να μην μειώσει το ΦΠΑ γιατί, όπως λέει, δεν θα ωφελήσει τον καταναλωτή. Ενώ με τα ταμπελάκια της πλάκας καταφέρνουν όλοι να γεμίζουν τα καρότσια τους, ε! Για τα κανάλια όμως ο Μητσοτάκη βρήκε να δώσει 7 εκατομμύρια ευρώ με νέο δωράκι σε 7 από αυτά. Φαντάσου να μην ήταν η ακρίβεια το νούμερο ένα πρόβλημα για όλους. Πόσο θα υπολόγιζε η κυβέρνηση τους απλούς πολίτες που την ξαναψήφισαν με 41%. Και ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι τα κέρδη από την υπερφορολόγηση χτυπάνε ρεκόρ, η κυβέρνηση αποφάσισε να αποτελειώσει τους ελεύθερους επαγγελματίες βάζοντάς τους να πληρώνουν φόρο για εισοδήματα που υποτίθεται βγάζουν όλοι αλλά τα κρύβουν. Έτσι μπαίνει ένα είδους τεκμήριο και άσχετα με το εισόδημα που δηλώνουν θα καλούνται να πληρώσουν το εισόδημα που θεωρεί η κυβέρνηση ότι έχουν, το έχουν, δεν το έχουν. Η απόφαση θα φέρει στο Ταμείο της Εφορίας 473.000 επαγγελματίες που θα πληρώσουν έκαστος και κατά μέσο όρο 1.444 ευρώ. Παράλληλα, οι ρυθμίσεις που έχουν προβλεφθεί είναι ξεκάθαρο ότι ευνοούν τους ισχυρούς, αυτούς που έχουν μεγάλα εισοδήματα όντως και αποτελώνουν τους μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες. Την εξόντωση των ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν απομείνει, όποιοι έχουν απομείνει. Και τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα, ανέδειξαν ορισμένες εφημερίδες στο εξώφυλλό τους. Εκτός από την εφημερίδα των συντακτών, η εφημερίδα Τα Νέα του Βαγγέλη Μαρινάκη είχε πρωτοσέλιδο και σε κόκκινο πλαίσιο για να είναι εμφανή η νέα φορομπηκτική πολιτική τη κυβέρνηση. Τα μέσα ενημέρωση ιδιοκτησίας του Προέδρου του Ολυμπιακού είχαν ρίξει βέλη κατά του Μητσοτάκη το προηγούμενο 24ωρο για το θέμα των υποκλοπών. Τώρα τον χτυπάνε αλήπητα για ένα πραγματικά τεράστιο πρόβλημα που θα οδηγήσει στο τέλο πολλού ελεύθερου επαγγελματίε. Μην ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία ήταν στο στόχαστρο όλων των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια. Και εγώ πριν και κάποτε ήμουν ελεύθερο επαγγελματία και πιστέψτε με, τα ξέρω από πρώτο χέρι. Τα έχω ζήσει. Μόνο που όπω μου μετέφεραν τώρα, η εξόντωσή του γίνεται απροκάλυπτα. Λογικό και επόμενο εφόσον τόσα χρόνια ανέχονται αυτά που ανέχονται. Και σε όσου πίστεψαν τα ψέματα τη κυβέρνηση ότι δεν θα βάλει νέου φόρου στους ελεύθερους επαγγελματίες και ειδικά σε όσους ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία με 41% να τους ευχηθούμε περαστικά μέσα από την καρδιά μας. Περνάμε στα νεότερα από τον πόλεμο στο Ισραήλ. Μετά τις ανεπιτυχείς επιθέσεις των σιητών Ισλαμιστών Χούθη με πυράβλους κατά Ισραηλινού πυρηνικού σταθμού, το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ έβγαλε πλοία στην ερυθρά θάλασσα ως ομπρέλα προστασίας για επόμενες επιθέσει. Οι φανατικοί Ισλαμιστές δηλώνουν ότι δεν θα σταματήσουν να εκτοξεύουν πυράβλους μέχρι να χτυπήσουν τον πυρηνικό σταθμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται όχι μόνο για το Ισραήλ αλλά και για τις γύρω χώρες. Η Χεσμολάχα μεταξύ με βίντεο που κυκλοφόρησε αναφέρει πως την Παρασκευή 3 Σεντεκάτου το Ιράν θα κάνει μια σημαντική ανακοίνωση η οποία δεν αποκλείεται να είναι η επίσημη εμπλοκή του στον πόλεμο. Την ίδια ώρα η Αίγυπτος είναι σε κόκκινο συναγερμό και έχει θέσει στρατό και τάγκς σε θέσεις μάχης, έτοιμη για γενική ανάφλεξη στην περιοχή και με την υπόσχεση ότι αν χρειαστεί θα υπερασπιστεί τα εδάφη της με κάθε κόστος. Κόστος, όπως έχουμε δει, έχουν ήδη οι χώρες της δύση που υποστηρίζουν ακόμα και στρατιωτικά το Ισραήλ. Μιλάω για τις επιθέσεις αυτές που έχουν σημειωθεί ήδη στην Ευρώπη. Και κίνδυνο μεγάλο διατρέχουν και οι Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής. Το FBI έκανε μία έκτακτη ανακοίνωση προειδοποιώντας για επερχόμενες επιθέσεις από φανατικούς εντός Αμερικανικού εδάφους. Ο διευθυντής του FBI τόνισε ότι ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς, προφανώς εννοεί σε συνδυασμό με τη στήριξη της Αμερικής στον Νετανιάχου, έχει ανεβάσει το επίπεδο συναγερμού σε ένα επίπεδο πρωτόγνωρο. Η εκτίμησή του λοιπόν είναι ότι οι επιθέσεις που μπορεί να συμβούν θα είναι σε επίπεδο που δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ. Στη Γερμανία εντωμεταξύ οι πολίτες λούστηκαν από κρύο υδρότα ακούγοντας τον Υπουργό Άμυνας να καλεί μέσα από το γερμανικό ραδιόφωνο σε προετοιμασία για πόλεμο και μάλιστα είναι η δεύτερη φορά που το κάνει μέσα σε λίγες ημέρες πρέπει να είμαστε σε θέση να διεξάγουμε αμυντικό πόλεμο και είναι σημαντικό οι πολίτες να έχουν επίγνωση αυτού του κινδύνου. Του κινδύνου για πόλεμο δήλωσε ο Μπόρις Πιστόριου σε γερμανικό ραδιοφωνικό σταθμό. Ήδη έχουν εκταμιευτεί 100 εκατομμύρια ευρώ Ω έκτακτη ενίσχυση προ τον Γερμανικό στρατό και το σύνθημα είναι ότι τα επόμενα δύο το πολύ πέντε χρόνια η Γερμανία πρέπει να είναι έτοιμη αμυντικά και να ενισχυθεί σε βαθμό που δεν έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια. Σε αυτό το σημείο οφείλω να υπενθυμίσω τι πρόσφατε δοκιμέ συναγερμού με νέα συστήματα προειδοποίηση του πληθυσμού στη Γερμανία. Όπω θυμάστε άλλωστε, όσοι παρακολουθείτε τακτικά, μόνο αυτό το κανάλι είχε αναδείξει το θέμα. Και να τώρα που έχουμε βλέπετε κάτι συμπτώσει. Όπω ακούσατε, την προειδοποίηση του Γερμανού Υπουργού Άμυνα να λέει στου πολίτε να προετοιμαστούν για πόλεμο. Όταν είχαμε αναδείξει το συγκεκριμένο θέμα με την βοήθεια τηλεθεατών που ζουν στη Γερμανία, ορισμένοι ήταν πάλι ηρωνικοί λέγοντα ότι σιγά και τι έγινε. Κάθε χρόνο γίνονται δοκιμέ συναγερμού. Λε και δεν το ξέραμε, περιμέναμε του συγκεκριμένου εγκέφαλου για να μα το πούν. Ήθελαν όμω έτσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό φίλε και φίλοι, να το καταλάβετε. Ήθελαν έτσι και το επιχειρούν και σε άλλε περιπτώσει να παραπλανήσουν του υπόλοιπου τηλεθεατέ. Και όποιο το χάψει, το έχαψε. Να μην καταλάβουν δηλαδή την διαφορά με αυτέ τι δοκιμέ συναγερμού που γίνονται τώρα, όπω έγιναν για πρώτη φορά και στην Ελλάδα, όπου χτύπησαν και οι καμπάνε εκτό από τι ειρήνε. Στην προσπάθειά του δηλαδή οι συγκεκριμένοι να πείσουν ότι η κυβέρνηση παρέχει ασφάλεια και όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείτε για τίποτα, και να χτυπήσουν και εμένα, γιατί παίζει και αυτό, εκτέθηκαν από τα γεγονότα που επιβεβαιώνουν εμά που ανησυχούσαμε για ποιο λόγο να κάνουν τέτοιε δοκιμέ συναγερμού αυτή την περίοδο και κάπω έτσι τα πληρωμένα τρόλ κρύβονται όπω καταλαβαίνετε. Είναι η ίδια λογική που έχει και η κυβέρνηση. Προκειμένου να καθησυχάζει και να κρύβει πράγματα, θα πει ό,τι ψέμα δεν μπορούμε να φανταστούμε. Και όποιο το πιστέψει, το πίστεψε. Σύμπτωση είναι γι' αυτό, έτσι. Αποκλείεται τα συγκεκριμένα τρόλ τώρα να πληρώνονται από την κυβέρνηση. Οι μόνοι που μπορεί να πληρώνονται στα κρυφά είναι σύμφωνα με το κράτος οι influencers. Το κράτο βέβαια δεν ανησυχεί μήπω πολλοί από αυτού τα τσέποσαν για να κάνουν μαζικά εκστρατεία χλεβασμού κατά όσων αντιδρούν στι ταυτότητε. Το μόνο που του ανησυχεί είναι αν τα τσεπώνουν για να διαφημίζουν προϊόντα. Μόνο αυτό το τελευταίο ψάχνει η εφορία, το άλλο δεν τους ενδιαφέρει αν ισχύει ή όχι. Όσον αφορά στου κινδύνου για χτυπήματα στη χώρα μα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ω κύριο ύποπτο εμφανίζεται ένα ψευτοϊμάμι στην Κρήτη από όπου κάνει φανατικά καλέσματα για ιερό πόλεμο και συγκεκριμένα στα χανιά. Έχει έρθει και αυτό, φαντάζομαι τώρα εγώ, ω καημένο μετανάστης που ήθελε να ξεφύγει από πόλεμο στη χώρα του. Να μα κάνει όμω πόλεμο εδώ στην Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα, ε! Στη συνάντηση Μητσοτάκη-Κασελάκη πάμε τώρα. Εκεί όπου η κάμερα, χωρί να πούμε τίποτα άλλο, κατέγραψε χίλιε λέξει και πριν καν συνομιλήσουν οι δύο αρχηγοί για πρώτη φορά. Ο Κυριάκο είχε αυτό το γνωστό αλαζονικό ύφο του ανώτερου, που είναι χαλαρό και χαμογελάει. Εξάλλου, χαμογελάει ακόμα και όταν έχουμε τραγωδίες και καταστροφέ όπω έχουμε διαπιστώσει. Ο Κασελάκης απέναντί του εμφανίστηκε σφιγμένο, γεμάτο αμηχανία και αγωνία. Έδειχνε σαν να μην έχει μπει στο ρόλο, να μην έχει συνειδητοποιήσει ακόμα ότι είναι πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό μάλλον είδε ο Μητσοτάκη από την αρχή με το που μπήκε ο Στέφανο στο γραφείο του και το βλέμμα του έλεγε. Σε έχω για πλάκα όποτε και αν γίνουν εκλογές. Στα εθνικά μας θέματα θα περάσουμε καθώς έχουμε μια πολύ σοβαρή είδηση, ελέγχεται βέβαια αν ισχύει, η οποία μας έρχεται από την Τουρκία. Η τουρκική εφημερίδα Γεννή ΑΦΑΚ είχε στο εξώφυλλό τη μια κανονική βόμβα κατά τη χώρα μα. Όπω ισχυρίζεται, στα σύνορά μα σημειώθηκε ένα πρωτόγνωρο επεισόδιο και χρειάστηκε να δράσουν Τούρκοι στρατιώτε εντό ελληνική επικράτεια. Οι Τούρκοι ισχυρίζονται ότι μια ομάδα τρομοκρατών προερχόμενη από την ελληνική πλευρά επιχείρησε να περάσει στην Τουρκία, φορώντα γυλαίκα με εκρηκτικά που προορίζονταν για να την πλήξουν στο εσωτερικό τη. Ούτε ο Μίστερ Μπίνο τρομοκράτησε σκέτ. Δεν θα βορούσε εκρηκτικό γυλαίκο και θα προσπαθούσε έτσι να περάσει παράνομα τα σύνορα. Οι Τούρκοι όμω είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθούν για μία ακόμα φορά να μα μπλέξουν και α έχουμε συμφωνήσει, υποτίθεται, να αποφεύγονται οι εμπριστικέ δηλώσει. Το βασικό ζητούμενο όμω είναι, αυτό θα πρέπει να το απαντήσει το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνα και το Εξωτερικών, αν όντω Τούρκοι στρατιώτες μπούκαραν σε ελληνικό έδαφος και έδρασαν κανονικά. Πάμε τώρα και στο ρεσιτάλ που έδωσε ο Σκάι με τον ανταποκριτή του από την Τουρκία. Ο Μανώλης Κωστίδης βρέθηκε στο στούντιο του Φαλήρου και μαζί με τους παρουσιαστές επιχείρησαν από κοινού να πείσουν δήθεν ότι ο Μητσοτάκη κάνει σωστέ επιλογέ, ενώ ο Ερντογάν λάθο που κοστίζουν στην Τουρκία. Αφού έδειξαν το τουρκικό αεροπλανοφόρο Ανατολού, είπαν ότι προοριζόταν για να κουβαλάει τα F-35 αυτά που δεν θα πάρει η Τουρκία, επειδή προτίμησε του S-400 και το πληρώνει. Και συνέχισαν λέγοντας τώρα ο Ερντογάν θα πληρώσει και για τη στήριξή του στη Χαμάς. Να δούμε αν θα πάρει και τα F-16 είπαν στον αέρα. Σύμφωνα λοιπόν με το Sky μόνο ο Μητσοτάκης κάνει σωστές επιλογές ακολουθώντας κατά γράμμα τις εντολές των Αμερικανών και βγαίνουμε κερδισμένοι. Το ότι απογύμνωσε αμυντικά τα νησιά μας τον οπλισμό και εξοπλισμό του στην Ουκρανία είναι κέρδος για τη χώρα. Ε αλλά ξέχασα. Χαμένη είναι η Τουρκία που έχει το αεροπλανοφόρο και θα τις επιτρέψουμε να έρχεται χωρίς βίζα στα νησιά μας όποιος Τούρκος θέλει. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας μεταφέρει ο συνάδελφος Κοσμάς Καραΐσκος από το τουρκικά νέα.gr για όλα όσα είπαμε. Αμέσως μετά η νέα απόφαση κατάργησης των μετρητών με αυξημένο πρόστιμο. Η εφημερίδα Γίνη Σαφάκ που είναι ένα από τα φερέφωνα του Ερντογάν δημοσίευσε ένα κείμενο σχετικά με ένα πολύ περίεργο περιστατικό που υποτίθεται πως έγινε στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Αναφέρουν λοιπόν ότι τέσσερις τροκράτες επιχείρησαν από την πλευρά της Ελλάδας να περάσουν στην Τουρκία. Επρόκειται υποτίθεται για τουρκική καταγωγή άτομα τα οποία προσπάθησαν να περάσουν στην Τουρκία αλλά όταν έγιναν αντιληπτοί από μια μονάδα της τουρκική ε, τουρκικής στρατοχωροφυλακής που περιπολούσε εκεί πέρα, ανταπέδωσαν με πειρά τι προειδοποιήσει που του έγιναν και τότε φυσικά εξουδετερώθηκαν από τον τουρκικό στρατό. Στην έρευνα που έγινε πάνω τους βρέθηκαν λέει εκρηκτικά, αλλά δεν αρχέστηκαν σε αυτό οι άντρε στρατοχωροφυλακή, αλλά ακολουθώντα λέει το δρομολόγιο που είχαν ακολουθήσει για να έρθουν, πέρασαν στην ελληνική πλευρά. Δηλαδή ότι οι άντρε τη τουρκική στρατοχωροφυλακή πέρασαν στην ελληνική πλευρά. Αυτό καταρχήν θα έπρεπε να μας το απαντήσει κάποιο από την ελληνική πλευρά. Εκεί πέρα λοιπόν γράφουν ότι σε απόσταση 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα, δηλαδή μπήκανε 2 χιλιόμετρα μέσα στην Ελλάδα, βρήκαν ένα γυλαίκο βοβιστή αυτοκτονία 12 κιλών. Και εκτιμούν με βάση αυτό ότι αυτοί είχαν έρθει προς την Τουρκία και θα επιχειρούσαν να περάσουν στην Τουρκία για να κάνουν μια δράση αυτοκτονική επίθεση. Όλο αυτό μα φαντάζει εντελώ κουφό. Δηλαδή, τη στιγμή που η Τουρκία είναι γεμάτη από μαφιόζου, τη στιγμή που είναι γεμάτη με διεφθαρμένου αστυνομικού, για ποιο λόγο κάποια οργάνωση που θα ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο, να προμηθευτεί τέτοια υλικά και να πάει να τα περάσει από τα σύνορα, τη στιγμή που είναι γνωστό ότι εκεί πέρα κίνησης, υπάρχουν ανοιχνευτέ κίνηση, υπάρχουν ντρόν, υπάρχουν περίπολα και από την ελληνική και από την τουρκική πλευρά. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό. Κατά πάσα πιθανότητα δεν υπήρξε τέτοιο περιστατικό. Άλλωστε δεν υπάρχει κανένα βίντεο επιτόπιο, ούτε κάποια φωτογράφηση. Ακόμα και η φωτογραφία που είχε το δημοσίευμα ήταν μια φωτογραφία αρχείου. Ουσιαστικά πρόκειται δηλαδή για ένα μύθευμα τη τουρκική πλευρά, ενδεχομένω του της Διεύθυνσης Ψυχολογικών Επιχειρήσεων του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου με σκοπό να δείξει στην τουρκική αρχικά διεθνή κοινή γνώμη αλλά και στην διεθνή κοινή γνώμη πως η Ελλάδα παραμένει ένα ασφαλές λιμάνι για τους τροκράτες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Γιατί, Γιατί η Τουρκία έχει τονίσει επανειλημμένα ότι όπου και αν βρίσκονται οι τροκράτες, μα όπου και αν βρίσκονται, αποτελούν νόμιμο στόχο. Άρα, αν παρουσιάσουν μερικά απανοτά, μερικές απανοτές τέτοιες ειδήσει, άρα δημιουργούν ένα νόμιμο έδαφος για να κάνουν κάποια επιχείρηση προς την άλλη πλευρά. Διότι έτσι έγινε και στη Συρία, για παράδειγμα. Και όσο φαίνεται αυτό τραβηγμένο, να θυμίσουμε ότι ο Χακάν Φιντάν, ο οποίο τώρα είναι υπουργό εξωτερικών, διέρευσε ένα σχετικό ηχητικό δικό του όταν ήταν αρχηγό τη ΜΜΤ του 2014. Μιλώντα τότε στον πρωθυπουργό, τον Ταβούτογλου, του έλεγε ότι αν θέλουμε κάποιο πάτημα για να μπούμε στη Συρία, μπορούμε να στείλω κάποιου δικού μου ανθρώπου να εκτοξεύσουν μια-δυο πυράβλου αντιαρματικούς προς την τουρκική πλευρά και έτσι να δημιουργήσουμε το πάτημα για να εισέλθουμε στη Συρία. Άρα καλά είναι να προσέχουμε αυτά τα δημοσιεύματα γιατί είναι βουλημία 100%. Σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμή να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο άρθρο από την ηλεκτρονική σελίδα της Αγενής ΑΦΑΚ αφαιρέθηκε. Δεν υπάρχει πια. Βέβαια υπάρχει το έντυπο, διότι ήταν και στην πρώτη σελίδα. Είδαμε κάποιους συναδέλφους δημοσιογράφους να αναφέρουν πως η Τουρκία έχει υποστεί μεγάλη ζημία από τον αποκλεισμό της από το πρόγραμμα των F-35 και είναι εντελώς αμφίβολα αν θα πάρει τα F-16 ουσιαστικά υπονοώντας ότι εμείς που είμαστε καλά παιδιά θα τα πάρουμε και έχουμε μπει στη διαδικασία να τα πάρουμε. Καταρχήν να θυμίσουμε ότι Παρά το αίτημα που έχουμε υποβάλει προ τι ΗΠΑ, ακόμη δεν έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο η πώληση των F-35 προ την Ελλάδα. Ακόμα περιμένουμε. Και όχι μόνο τα F-35. Παρά το ότι είμαστε ο ορισμό του yes Men μπογιά, μπογιά ζητήσαμε από τι ΗΠΑ που θα καθιστούσε τα αεροσκάφη μα να έχουν πολύ μικρότερο στίγμα και δεν μα έδωσαν. Του ζητήσαμε πυράβλος μεγάλου βελληνικού και δεν μας τους έδωσαν. Κάθε σύγκριση με την πολιτική, την εξωτερική πολιτική η Τουρκία είναι εντελώς ατυχής. Η Τουρκία έχει γεωπολιτικό βάρος. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή ένας, ένας από τους ελάχιστους, ίσως ο μοναδικός παγκοσμίω παράγοντας που συνομιλεί για παράδειγμα και με τη Ρωσία και με την Ουκρανία. Χάρη στην παρέμβαση της Τουρκίας να το θυμίσουμε, να θυμίσουμε έγινε ανταλλαγή εχμαλώτων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Χάρη στην παρέμβαση της Τουρκίας, να θυμίσουμε, ε, εφαρμόστηκε για αρκετό διάστημα αυτή η συμφωνία των σιτηρών. Εμείς είναι γνωστό πώς, πώς αγαπάμε την Τουρκία, αλλά δεν μπορούμε να παραβλέπουμε αυτά τα δεδομένα. Την ίδια στιγμή εμείς είμαστε ό,τι αποφασίσει ο Γερμανός και ο Αμερικανός πρέβης. Όταν λοιπόν ο άλλος σε έχει δεδομένο, θα σου δώσει και ό,τι επιθυμεί αυτό εκείνη τη στιγμή με βάση τα δικά του συμφέροντα. Γιατί, Γιατί εμεί είμαστε δεδομένοι. Είμαστε ανύπαρκτοι γεωπολιτικά και αυτό φαίνεται παντού. Παντού. Ακόμα και στον ΟΗΕ, ακούσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν ψηφίσαμε λέει, το ψήφισμα του ΟΗΕ που ζητούσε εκεχηρία, γιατί λέει, δεν ήταν ισορροπημένο και γιατί αυτό εξυπηρετούν τα εθνικά συμφέροντα τη Ελλάδα. Ουσιαστικά, βέβαια, αυτό εξυπηρετούν τα συμφέροντα του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Αν νοιαζόμασταν τόσο πολύ για τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας, θα, είχε ανα, θα είχαμε αναπτύξει για την ακρίβεια, θα είχε αναπτύξει η πολιτική τάξη που μα κυβερνά την αμυντική μα βιομηχανία. Η Χούθη, η Χούθη, αυτή η ένοπλη πολιτοφυλακή από την Ιεμένη, διαθέτει ντρόν πολύ μεγάλου βελεντικού, βαλιστικού πυράβλου και με αυτά επιχειρεί να χτυπήσει το Ισραήλ. Εμεί, κράτο, κράτο υποτίθεται, διαθέτουμε ντρόν μεγάλου και βαλιστικού πυράβλου. Όχι. Ευχαριστούμε πολύ Κοσμά για το ρεπορτάζ. Την κατάργηση των μετρητών για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ ποινικοποίησε η κυβέρνηση με αύξηση του προστίμου σε ποσό διπλάσιο της συναλλαγής για όποιον κάνει πληρωμές με μετρητά πάνω από 500 ευρώ. Κατά τα το ψηφιακό ευρώ δεν έρχεται για να καταργήσει τα μετρητά, τα οποία υποτίθεται θα συνεπάρχουν. Ό,τι πείτε. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Αν θέλετε να λαμβάνετε αυτόματε ειδοποιήσει για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, είναι πολύ απλό: πρέπει να κάνετε γραφή. Αμέσω μετά θα πατήσετε και το καμπανάκι με την ένδειξη Όλε οι ειδοποιήσει. Αν έχετε γραφτεί, ελέγξτε αν παραμένετε γραμμένοι και αν κάνετε σωστά τη διαδικασία. Από μένα, μια καλή συνέχεια, να είστε καλά και πάλι εύχομαι καλό μήνα. Για χαρά.